όντως όλες οι κυβερνήσεις, ξεκινώντας από τον μπαμπά Μητσοτάκη μέχρι και σήμερα, είχαν έτσι την νοοτροπία ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά με τον ισχυρό. Λέω ότι εισπράγαμε εμείς που καλύπτουμε το ρόλο. Με παιδί μου πρέπει να πάμε μια χώρα που έχει ισχυρές αμυντικές που μπορεί να μας βοηθήσει, που μπορεί. Δυστυχώς αυτό σιγά σιγά έχει περάσει και σε ένα μέρος της κοινής γνώμης, το οποίο δεν ξέρω γιατί έχει πιστέψει ότι το Ισραήλ αντί ας πούμε βοήθεια θα μας τη δώσει. Στην πράξη δεν έχει φανεί αυτό. Αλλά για να μην πω λόγο, να δούμε ποια είναι η εμπλοκή της Ελλάδος όχι μόνο στη Γάζα, αλλά γενικότερα στην περιοχή. Αν μιλήσει με οποιονδήποτε υπουργό, κυβερνητικό αξιωματούχο κλπ., θα βγει στα ρούχα και θα σου πει ότι δεν έχουμε στείλει στο Ισραήλ ούτε σφαίρα ούτε ένα στρατιώτη. Έχουμε τη φωτογραφία βέβαια του Έλληνα, στο γράμμα στην ελληνική σημαία. Εν πάση περιπτώσει, εννοώ δεν έχουμε στείλει κάτι οργανωμένα, όπως κάνουμε στην Ουκρανία, πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη, πόσο μάλλον απόδειξη ότι έχουμε στείλει έστω και ένα κοντέινερ με σφαίρες. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά νομίζω ότι το Ισραήλ καλύπτεται απόλυτα από τη βοήθεια που του δίνουν οι ΗΠΑ όπου χρειαστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν εμπλεκόμαστε. Και εμπλεκόμαστε πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω. Και δυστυχώς εμπλεκόμαστε, μάλλον εμπλέκονται οι κυβερνήσεις μας με τα μεταλλικά μας λεφτά. Γιατί αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ, όπως έχω σημειώσει εδώ έτσι πρόχειρα, την έχουν πληρώσει χρυσή, κυριολεκτικά. Αναφέρομαι στις συμφωνίες που έχουν υπογράψει, που έχουμε στα σκαλιά. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει πολλά πράγματα σε επίπεδο εξοπλισμών με το Ισραήλ. Συζητούσαν, ειδικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά όσο ήταν υπουργός ο Καμένος, ο οποίος είχε και αυτός ένα ανέλωτα με το Ισραήλ. Αλλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η σημερινή του Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματικά αυτό το θέμα το έχει απογειώσει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε δώσει δισεκατομμύρια προς εκατομμυρίων. Εννοείται όλα με απευθεία ανάθεση. Είναι γενικά ένας διαβολισμός. Και ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το κέρδος μας. Θα πω ενδεικτικά. Αεροπορική βάση στην Καλαμάτα. Αυτό, δηλαδή, αν το δείξει σε κάποιον το εξωτερικό, θα νομίζει ότι δεν σαν ανέπτυτο. Η συμφωνία είναι η εξής. Η Καλαμάτα έχει υπολογιστεί ότι από 365 μέρες του χρόνου οι 300 είναι πολύ καλές για πτήσεις. Άρα είναι μια ιδανική περιοχή για εκπαίδευση πιλότων. Η πολεμική αεροπορία σκεφτόταν λοιπόν πολύ σοβαρά να φτιάξει ένα δικό της αεροπορικό κέντρο και να το εκμεταλλευτεί κιόλας να πουλάει ώρες εκπαίδευσης σε Ιταλούς, σε Κροάτες, σε γειτονικές χώρες που θα ήθελαν να εκπαιδεύσουν πιλότους. Αντί να κάνουμε αυτό το απλούστατο, δεν χρειάζονταν τίποτα να αγοράσουμε 10-12 αεροπλάνα, τόσα άλλα να αγοράσει εκπαιδευτικά. Από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μια κουβέντα να το δώσουμε σε ιδιώτες. Τότε τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε κάποια προσχήματα και ήταν δύο προτάσεις, ήταν μια τον Καναδά και πρόταση του Ισραήλ. Δεν έγινε τίποτα, δεν πρόλαβε να το τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος χωρίς να αντιθέσει καμία από την διαδικασία, το έδωσε στην Elbit, στους Ισραηλινούς Elbit. Οι κουβέντες ξεκινήσαν και όλοι ξέραμε ότι θα μας κοστίσει 1,2 δις. Από την ημέρα της ανακοίνωσης μέχρι την ημέρα της υπογραφής, αυτό το ποσό έφτασε στα 1,8 δις. Αν με ρωτάτε πώς, δεν έχω να δώσω απάντηση, γιατί δεν δώσαμε ποτέ απάντηση, πιστική τουλάχιστον. Και μαθαίνουμε ότι τελικά θα φτάσει γύρω στα 2 δις 100, 2 δις 200, κάπου εκεί. Το πιο τραγικό, δεν έγινε τίποτα. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει νομίζω 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και το αναφέρω αυτό γιατί πρόσφατα χάσαμε έναν πιλότο ο οποίος πετούσε ακόμα με ένα αεροπλάνο 50 ετών του ΤΑΦ2, το οποίο διαλύθηκε στον αέρα κυριολεκτικά. Δεν έχει προχωρήσει από το έργο της Καλαμάτας, τα λεφτά που έχουν πληρώσει, αλλά δεν είναι μόνο η Καλαμάτα. Η εθνική κυβέρνηση αποφάσισε να νοικιάσει μία επανδρωμένα αεροσκάφη Χέρον, Ισραηλινά. Προφανώς μας έδωσαν κάτι από τα αποθήκη γιατί και τα δύο δεν πέτανε ποτέ μαζί. Πάντα το ένα έχει βλάβει, συνήθως προσβαίνεται σκύρο. Και τα πληρώσαμε και πάρα πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, τώρα νοικιάζει ένα UAV 18 εκατομμύρια για ένα χρόνο. Νομίζω αν ρίξει τα 18 εκατομμύρια σε κάποιου φοιτητέ του Πολυτεχνείου, θα σου φτιάξει ένα UAV για να σου δίνει εικόνα. Δεν θέλει τόσο, τόσο πολύ από την τεχνολογία. Δεν φτάνει που νοικιάσαμε τα UAV για να βλέπουμε υποτίθεται στο Αιγαίο. Δεν ξέρω αν βλέπουμε μόνο εμεί. Υποθέτω ότι δεν βλέπουμε μόνο εμεί με τα χέρια. Υποθέτω ότι βλέπουν και οι Ισραηλοί ότι θέλουν. Ετοιμαζόμαστε να στήσουμε μία αντιδρόουν
ομπρέλα στο Αιγαίο για να αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά υποτίθεται UAV, τα Bayraktar και αυτή η Ισραηλινή. Θέλουν να μας πουλήσουν συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Κάποιοι φιλόδοξοι εδώ, οι υπερπατριώτες, πιστεύουν ότι θα μας πουλήσουν το Iron Dome. Αμφιβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει κυνηγάνε και αυτό το συμβόλαιο. Κάποια στιγμή είχαν πάει να μας πουλήσουν και το τυφέκιο που έχει ο Ισραηλινός στρατός, το οποίο δοκιμάστηκε εδώ σε κάποια τεστ που γίνανε ευτυχώς και αποδείχθηκε ότι είναι για πέταμα. Ίσως γι' αυτό και επειδή έπεσε και ένα σκεπτικό κράξιμο για την ιστορία, φαίνεται ότι έχει πάει πίσω. Έχουμε υπογράψει ήδη για κάποιους πυράβλους αντιπλοϊκούς για το ναυτικό, τους Spike, και είμαστε στα σκαριά να αγοράσουμε και την αεροπορική έγκριση του Spike για τα F-16. Να αναφερθώ λίγο σε αυτά που μιλάμε για τις ασκήσεις, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, όχι πολλά χρόνια, από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν, ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τις ασκήσεις Ισραήλ-Ελλάδος. Μόνο που δεν ήταν τιμές αεροπορικές ασκήσεις, ας πούμε, για να ωφελούμαστε και οι δύο. Έχουν υπολογίσει ότι η απόσταση από το Ισραήλ μέχρι τη Λάρισα, μέχρι την Κρανέα, που υπάρχει από δύο βολείς, που χρησιμοποιούσαν παλιά, είναι περίπου ίδια με την απόσταση που θα χρειαστούν για να πάνε να χτυπήσουν το Τεχεράνη. Άρα, μιλάμε για ασκήσεις κανονικής προσομοίωσης, βομβαρδισμού της Τεχεράνης. Δεν το ανακοινώναμε εμείς, το ανακοίνωνα όμως οι Ισραηλοί. Το μαθαίναμε από εκεί. Κάθε φορά που γίνονται διάσκηση, κάποιοι μέσα στο ενημέρωση του Ισραηλινού, κάποιες φορές, αν θυμάμαι καλά, και το Υπουργείο Άμυνα είχε ανακοινώσει ότι το σενάριο ήταν αυτό. Έγιναν και κάποιες ασκήσεις στον Ταΐγητο από ειδικές δυνάμεις των Ισραηλινών. Προσομοιάζει το έδαφος περιοχή με κάποιες περιοχές του Ιράν. Δεν έχω πάει στο Ιράν και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Ισραήλ μετά από τον τσακωμό εντός εισαγωγικών με την Τουρκία, και λέω εντός εισαγωγικών γιατί οι οικονομικές του σχέσεις δεν νομίζω ότι διαταράχθηκαν ποτέ τους σχέσεις Ισραήλ, εννοώ. Απλά οι Ισραηλοί έχασαν το βάθος χώρου που ήταν για να κάνουν τις εκπαιδεύσεις τους και το δώσαμε εμείς απλόχερα. Συνεπώς, εκτός από δισεκατομμύρια που πληρώσαμε, τους δώσαμε άπλετο χώρο για να κάνουν εκπαίδευση για το πώς θα βομβαρδίσουν το Ιράν. Μια χώρα με την οποία η Ελλάδα, ενώ το Ιράν, δεν νομίζω έχει κανέναν λόγο να χαλάσει τις σχέσεις της, ειδικά μετά από τη συμπεριφορά που είχε απέναντι μας στο Ιράν το 2015. Να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν το έχουμε ξεχάσει πολύ βέβαια. Κερδίσουμε κάτι από όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε κερδίσει απολύτως τίποτα. Ενώ σε ουσία, το να σου λένε τώρα διάφοροι ότι είναι, ξέρεις, μας έχουν δώσει κάποιες πληροφορίες, δεν καταλαβαίνω τι εννοώ, πότε και τι ήταν αυτές οι πληροφορίες που μας έρθουν από τι. Ή ο Πακιστάνος, όχι ξέρετε. Ας πούμε το 2020 που είχαμε το θέμα με την Τουρκία, δεν διαπίστωσα να υπάρχει κάποια υποστήριξη ή κάποια πληροφόρηση έγκαιρη από το Ισραήλ που να μας βοήθησε σε κάτι. Για τον Ισραήλ Μέντε που αναφέρθηκε, νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι το πράγμα θα λυθεί με βάση οικονομικά έτσι, κριτήρια και ερωτήματα. Συνεπώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταλάβει ότι και οι Ισραηλοί προτιμούν να περάσει ο αργός από την Τουρκία γιατί είναι πιο φθηνός. Από το να φτιάξουν τον EastMed, που ακόμα και να το φτιάξει, μόνο τα ποσά που θα πρέπει να χαλάς για την προστασία του και τη συντήρησή του, νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν. Τώρα, έχουμε τη φρέγατα Ήδρα που έχει ένα ενδιαφέρον. Μπορεί να μην να θέλουν να την εμπλέξουν άμεσα με τι επιχειρήσει στη Γάζα, αλλά κακά τα ψέματα τώρα έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στην όλη περιοχή. Απορώ πραγματικά με την κυβέρνηση, γιατί έχοντας στην πλάτη της ήδη 5 νεκρούς από την Ιλφή, από μια επιχείρηση η οποία ας πούμε θα μείνει στην ιστορία ως ένα τραγικό φιάσκο, στο οποίο χάθηκαν 5 άνθρωποι τελείως άδικα, παίρνει το ρίσκο να στείλει ένα καράβι για το οποίο οι πάντες γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνο παλιό, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Οι τελευταίοι που το υπενθύμησαν είναι τρεις μηχανικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο ένας ήταν ο μηχανικός της φρέγατας Ήδρα, ο οποίος άνθρωπος ζήτησε 5 συγκεκριμένα πράγματα για να δώσει το πράσινο φως και να αποκλέψει το πλοίο. Δεν το έκαναν και παρατήθηκε. Με απόσπαση πήραν το μηχανικό του αρματαγωγού Σάμος, ο οποίος επίσης παρατήθηκε μόλις την κατάσταση της φρέγατας Ήδρα.
Και ο τρίτος μηχανικός που ήρθε με απόσταση από την πυραυλάκα του Σταράκης επίσης παρατήθηκε γιατί είπε ότι εγώ δεν υπογράφω. Το καράβι επέκλεισε. Δεν ξέρω αν έχουμε σε κάποια συμφωνία να το βάλουμε κάπου δεξιά στα πίτς και απλά να λέμε ότι έχουμε στείλει μόνο πέρα εκεί. Απλά το αναφέρω, δηλαδή απορώ με την ανευθυνότητα με την οποία ας πούμε κάποιοι στέλνουν 200 άτομα σε μια αποστολή που ο ίδιος ο κύριος Ζένιας, δεν τον λέω, αν δείτε τις δηλώσεις του χθες, παραδέχεται ότι υπάρχει ρίσκο. Τώρα, έστειλε το καράβι και κάνει μετάνοιες στον υπόλοιπο του Άγινου Πόλα, δεν ξέρω τι ακριβώ κάνει. Πάντως, το θέμα είναι ότι η φρεγάτα Ήδρα έφυγε υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι η κατάσταση στρατιωτικά. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε δύο λόγια για την Ουκρανία, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είπα στην αρχή ότι προφανώς δεν στείλαμε ούτε σφαίρα στο Ισραήλ, γιατί να θέλαμε να στείλουμε, να μας διέτασαν κάποιοι να στείλουμε. Δεν ξέρω τι έχει περισσέψει, γιατί έχει φύγει πάρα πολύ πράγμα για την Ουκρανία και συνεχίζει να φεύγει. Και για να καταρρύψουμε και ένα άλλο παραμύθι, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση κάνει αποστρατικοποίηση με άνοφη αποστρατικοποίηση νησιών ενώ με άνοφη την Ουκρανία. Δεν αναφέρω όμω τα παμπάλια του Έλληνα, τα οποία όμω ήταν ένα πυροβόλο σε μια ακτή, το οποίο αν γινόταν κάτι στραβό θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Αναφέρομαι στην προθυμία τη να ακούσει τις αμερικανικές συμβουλές, οι οποίες έχουν δοθεί, αν θυμάστε, από την εποχή ταξίδι του κ. Πομπέου, όπου είπε ότι πρέπει να μειώσουμε το στρατιωτικό μας αποτύπωμα στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί λοιπόν θέλουν να ξυλώσουν οτιδήποτε ρωσικό υπάρχει στα νησιά. Καλός, κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, οι αποφάσεις που είχαν πάρει στο παρελθόν μας έφεραν στην κατάσταση η ραχοκοπαλιά της εμπορικής άμυνας στα νησιά να είναι από ρωσικά συστήματα. Το να αποσύρεις αυτά τα συστήματα χωρίς να έχεις φροντίσει τι θα βάλεις, νομίζω ότι είναι έγκλημα. Δεν έχουν φροντίσει τι θα βάλουν, γιατί στα εξοπλιστικά των δισεκατομμυρίων που μας παρουσιάζουν δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη που να έχει σχέση με την αντιεμπορική άμυνα. Κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν το παραμύθι, γιατί το παραμύθι είναι τίποτα ότι να, ο κ. Μπλίνκεν είπε στην επιστολή του θα μας δώσει 200 εκατομμύρια δολάρια αν δώσουμε κι άλλα όπλα στην Ουκρανία. Να του ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με όσα λένε στρατιωτικοί, δεν τα λέω εγώ, ο κ. Καθένα στρατιωτικό για να αντικατασταθούν τα συστήματα που σα είπα, τα ρωσικά, χρειάζεται 3 δι. Άρα με 200 εκατομμύρια, το πολύ μπορεί να βάλει κάποια εξελιγμένη σφεντόμη, νομίζω ότι πρέπει να καταστεί στα πληροφορικά συστήματα. Αυτή είναι η κατάσταση και να δώσω και μια απάντηση σε κάποιου γιατί του ακούμε συχνά αυτό το επιχείρημα στο ρεπορτάζ που κάνουμε στο Άμυνα. Πολλοί λένε ότι πρέπει η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ στρατιωτικά. Έχω πάει μια φορά στο Ισραήλ και μάλιστα σε εποχή που ήταν τα πράγματα ζω στο Ράμπιν, από το Μακαρίτ των Αρσένων. Και η κατάσταση ήταν σχετικά χαλαρή, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστο να ζεις όπως ζουν οι Ισραηλοί. Και δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το αντέξουν πολλές γενιές ακόμα. Όσο καλά και να εξοπλιστούν, που από ό,τι φάνηκε δεν είναι και τόσο τέλεια εξοπλισμένοι όσο πιστεύαμε. Και επιπλέον να γίνουμε Ισραήλ, λέμε ότι έχουν έναν από τους καλύτερους στρατούς του κόσμου. Ένα τόσο καλό στρατό, τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Σύνολο, είχαμε στο μυαλό μα, δεν χρειάζεται να σκοτώνει τόσου αμάχου για να πετύχει έναν ηγέτη τη Χαμά. Δεν ξέρω τι άλλο έχει στόχο. Αυτό δεν λέγεται καλό στρατό. Και νομίζω να κάνουμε και μια σύγκριση με τον πόλεμο που γίνεται στην Ρωσία-Ουκρανία. Προ Θεού, ακόμα και ένα άνθρωπο που θα σκοτωθεί είναι θέμα, δεν κάνω τέτοια σύγκριση. Αλλά στο μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία γίνεται πόλεμο 2 χρόνια. Και δεν έχουμε απώλειες αμάχων στα νούμερα που βλέπουμε στην Γάζα. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή. Και εκεί πολεμάνε οι στρατοί και μάλιστα πολεμάνε οι σαλέα. Αυτά ήταν από το όσο αφορά το στρατιωτικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα εμπλακούμε κι άλλο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Το ότι δεν έχουμε εμπλακεί περισσότερο, δηλαδή θέλω να πω. Δυστυχώς, ναι. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ξέρετε, αυτό το επιχείρημα ότι πρέπει να πάμε με το δυνατό για να χρηστούμε κάπου από πίσω και να μας βοηθήσει άμα χρειαστεί. Δυστυχώς το βλέπω και εγώ ότι περνάει στον κόσμο. Δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά. Ωστόσο, ας κρατήσουμε το πληθυσμό, πάντα οι Έλληνες θα είμαστε πιο κοντά με αυτό που αδικείται. Ευχαριστώ πολύ.